ήξερες ότι μπορείς να παίξεις Fortnite από το κινητό? Ναι. Ah well, τουλάχιστον εμείς σήμερα θα κάνουμε challenge. Το challenge μας λοιπόν είναι εμπνευσμένο από το τραπουλόχαρτα challenge που με προκάλεσε ο Wins. Ωστόσο, τι θα κάνω? Θα τραβήξω ένα φύλλο και ανάλογα από τον αριθμό που θα μου δείχνει, τόσα heals θα πρέπει να μαζέψω στο Fortnite Android μέσα σε δύο γκέιμάκια. Οπότε, χωρίς να χάνουμε χρόνο, ας πάμε να τραβήξουμε. Λοιπόν, καρδιά των καρτών. Φέρε μου κάτι καλό. Όχι. 9 kill σε 2 games. Από το κινητό. Τώρα το challenge μόλις έγινε δυσκολότερο. Oh no. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω κατά πόσο μ' αρέσει αυτό που βλέπω, αλλά είμαι διαθέσιμος εδώ να πω χαμογελαστές, όσο περίεργο και να φαίνεται. What? Τι γίνεται εδώ ρε? Κάτσε ρε, εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Καλά, τέλος πάντων, θα το μάθουμε το θέμα. Λοιπόν, πυραμίδα. Χαμώ το, μην πεις ότι μπήκα μέσα. Έτσι. Ω Θεέ μου, είναι κακό. Bone jump, θα περάσω κάτω. Πάμε να βρούμε shield για αρχή. Δεν νομίζω να χρειαστεί ιδιαίτερο το building. Κάτσε, θα βάλω γι' αυτό. Πάμε, βασικά νομίζω είναι καλύτερα το tactical εδώ. Απλά και μόνο για το λόγο ότι πας κοντά και θες μεγάλο κύκλο, πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα εδώ. Μια γρήγορη περιήγηση εδώ στο Tilted Towers. Από το κινητό, πάμε να τους φάξουμε όλους. Άμα βρω και shield. Καλά, θα είμαι. Σταμάτα να πατάς ADS, έχω βαρεθεί. Έχει αργήσει και κατά ενοχλητικό αυτό. Λοιπόν, πάμε μία ακόμα. Μπαμ. Ωραία. Από πάνω είναι ότι πας. Πήγε πολύ καλύτερα από όσο περίμενα. Λοιπόν, παιδιά, στο κινητό το πιο OP πράγμα είναι το Tactical Shotgun. Τρία άτομα για το δεκέ. Και συνεχίζουμε, κάτσε εδώ, Rift to go. Για πάμε μία να βουτήξουμε. Εδώ από πάνω που έχει άτομα. Για να μπέσω στη μάπα τους. Κάτι που παρατήρησα βέβαια είναι επειδή δεν υπάρχει το surround σε αυτό το game, σου δείχνει κάποτε να ακούγεται κάποιος ήχος από πού είναι, αμάν. Άμα πατάω αυτά αντί για το jump, στο τέλος θα τα κλάνω ανά 2 δευτερόλεπτα. Έλα, κάνε crouch. Έτσι, μπράβο. Ωραία, ακούγεται από κάτω ότι πας. Δεν είναι κάπου εκεί. Τέλεια. Τώρα θα πρέπει να ψάχνουμε και έναν άκυρο. Ποιος πρέπει και είναι μονάδα, αγάπη μόνο. Πάει ο Ποτσέπης. Εκεί στη γωνίτσα. Μου κέρασε βέβαια μια πολύ καλή ο Ποτσέπης. Αλλά δεν πειράζει. Τον εξοντώσαμε. Το strafing. The strafing is real. Και το struggle. Πόσο έχουμε πάρει? 4 άτομα έχω σκοτώσει. Σαν το κανονικό Tilted Towers δηλαδή. Μόνο που δεν είναι γεμάτο από τσέπιδες. Και δεν έχουμε shields. Θα κάνουμε λοιπόν κάτι πολύ advanced. Εδώ. Όχι. Ναι, δεν το περιμένατε αυτό. Πώς είναι έτσι η πόρτα ρε? Δεν περιμένατε να κάνετε τέτοια κόλπα από το κινητό, ε? Εκεί μέσα έχει έναν. Kill με καφετιέρα. Έτσι. Να το και το C4. Μιλώντας για C4, δείτε εδώ τι έχει κάνει. Μεγάλη C4. Πάλι καλά που φεύγουμε. Πάμε να ψάξουμε shields. Λοιπόν, stage 9 τώρα. Έχει τίποτα εδώ σε shield? Όχι, bandages. Shield. Κάτσε ρε. Τα shield τα πικάρει όμως. Θα βάλω και ένα med. Θα είμαι κύριος. Όχι, κάτσε να κρατήσω κάτι άλλο, της προκοπής. Μην γίνει καμία περίεργη, shockwave grenades.
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να βοηθήσω, αλλά εφόσον έχω το Rocket Launcher και τα C4 θέλουν, πώς να το πω, μια περίεργη χρήση, δεν θα τα εμπιστευτώ. Δεν θέλω να γίνει καμιά βλακεία. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στον τυπά. Κάπου εδώ είναι. Πού είναι ο τυπάς, ρε? Πού είναι ο τυπάς? Από άκουσα ένα scope DR. Είμαι έτοιμος. Όχι, δεν είμαι έτοιμος. Πατάω ADS όλη την ώρα. Την έφαγε στη μάπα. Άρα λοιπόν τώρα πρέπει να κάνουμε ένα one by one. Ωραία. Εδώ. 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 Α. Και τώρα μπορούμε να πιούμε τα συντάκια με την ισχύα μας. Τέλεια. Ωπα ρε. Ωπα ρε. Την έφαγες. Και τώρα κοιτάξτε. Μπομ. Πάμε εδώ μέσα. Ξανά heal. Και πεθαίνουμε. Όχι. Δύο κιλάκια ακόμα και ολοκληρώνουμε την αποστολή. Δύο άτομα να βρεθούν στο μονοπάτι μου, στο διάβα μου, να τους φάξω να τελειώσουμε. Γιατί ρε φίλε, από εκεί που περίμενα ότι δεν θα γινότανε, τώρα το ότι θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα το challenge με ψιλοτρελαίνει, με ευχαριστεί. Λοιπόν, για πάμε εδώ μέσα. Μπομ, μπομ, μπομ. Όπα ρε τα lag σου, όπα ρε. Μπομ. Βρήκαμε μια τακτικά, αλλά... Κάτσε να βάλω αυτό. Ωραία. Το πάνω μου πρέπει να είναι. Οπότε, λοιπόν, θα βγάλουμε εδώ το κλαδευτήρι. Θα σπάσω από πάνω. Έλα, κτίσου. Μπομ. Μπομ. Πού είσαι ρε? Πού ήρθες ρε? Τόσο ότι πας κάπου, κάπως μπήκε. Ή μπήκε εδώ και έκλεισε την πόρτα με το ότο τέτοιο. Πήγε υπόγειο. Γρασίδι. Εδώ είναι. Ορίστε. Ωραία. Τον βγάλαμε από τη μέση. Κρυβόταν κάπου σε κανένα θάμνο αυτός. Σταμάτα. Άστο. Άστο καλέ. Εμείς πήραμε ένα kill, οπότε θέλω άλλο ένα. Άντε ρε φίλε, ένα kill. Επιτέλους, έκανε 6 damage 2 φορές. Αμάν, με την τελευταία σφαίρα. Πάλι καλά που είχε dualies αυτός. Δηλαδή είχα ψοφήσει. Δεν το πιστεύω, βγήκε. Τώρα ό,τι κάνουμε είναι έξτρα, ξέρω εγώ. Άντε να πάρουμε αυτό. Άντε. Άντε να δούμε πόσα kill θα μαζέψουμε. Αυτά τα κουμπιά δεν συνηθίζονται με τίποτα, πραγματικά. Είναι και ψιλοσκατένια τα δικά μου buttons. Μερικοί από εσάς που μπορεί να παίζετε σε κινητό θα με βλέπετε και θα γελάτε. Θα λέτε τι βάζει αυτός ρε. Μπαμ. Για να δούμε πού είναι. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Άμα τι έχει χτίσει ο τύπας. Αυτός χτίζει κιόλας. Λοιπόν, πώς θα το πάμε. Καλά. Κάνει και edit. Ωραία, ξέρω πως θα σου παίξω. Ξέρω ακριβώς τον τρόπο. Εφόσον είσαι από αυτούς. Όχι, πέσω στο trap, please. Please. Καλά, με έχει κάνει πουτάνα του. Αυτός παίζει να... Πες μου ότι έπεσε στο trap. Αυτός ήταν. Αλήθεια τώρα. Δεν το πιστεύω ρε φίλε, έπεσε στο trap. Μία ώρα έτρεχα, με έκανε πουτανάκι του. Σαν αυτό που κάνω εγώ από το PC στους πότς, έπιδες και τους κουέγκας. Αυτό το trap μέσα σε εκεί μου οδήγησε στα 10 kills, πραγματικά. Αλλά ρε φίλε, πώς χτίζουν έτσι από κινητό? Δεν νομίζω ότι γίνεται άμα δεν βάλουν ειδικά πράγματα. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς είναι εφικτό, άμα παίζει όπως εγώ τώρα. Ναι. Κάπου εκεί είναι.
Εκεί τον έδειξε τουλάχιστον. Για να δούμε αν πετύχουμε και snipe. Αυτό θα είναι επικότητα. Ω! Καλά. Πραγματικά είμαι ικανοποιημένος. Τα παρατάω. Τέλος. Δεν γίνεται άλλο. Οπότε λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν γουστάρατε να με βλέπετε να φεϊλάρω, να μην μπορώ να κουνηθώ, να τα μισάρω όλα, τότε πατήστε ένα like. Άμα είστε καινούργοι φυσικά, μην ξεχάσετε να πάτε στη μία εγγραφή στο κανάλι. Και θα τα πούμε εμείς από το επόμενο βιντεάκι. Peace!